Έτσι έχουμε ροκ διάθεση σήμερα, είμαστε δυναμική διάθεση, έχουμε πει με δύναμη στο Cooler. Στο τσακ προλάβαμε να έρθουμε πάλι. Είχα πάει σε ένα ρεπορτάζ, παιδιά, για τις ανάγκες του καραλιού και καθυστέρησα στον δρόμο γιατί ψιλοχάθηκα, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί κάνα κάτι έργα και έβγαζε από παράκαμψη σε παράκαμψη σε παράκαμψη και παράκαμψη και μπήκα, μη σου πω στο 95 μπήκα, συνότι καν στο 90 δεν μπήκα πραγματικά, αλλά δεν πάμε πουθενά ρε φίλε, εγώ τα κουλεράκια μου δεν τα αφήνω. Είπα θα έρθω και όσο κάνουμε θα έρθω έστω και για λίγο γιατί θέλω να διαβάσω τα μηνύματά τους, να τους ακούσω, να δω τι θα μου πούνε σήμερα για το θέμα που βάλαμε. Και θέλω να σας πω ότι χθες πριν κλείσει η εκπομπή σας είπα ότι είχαμε σήμερα ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, γενικότερα που απασχολεί πάρα πολλούς από εσάς. Το οποίο όμως επειδή δεν πρόλαβα σήμερα να φτάσω στην ώρα μου και επειδή θέλω να το αγγίξουμε με απόλυτη σοβαρότητα, θα το πάει για αύριο. Δεν σας ανακοινώνω, θα σας το πω αύριο. Σήμερα έχουμε ένα πιο ανάλαφρο θεματάκι. Έτσι θέλω να σκεφτείτε και να μου πείτε, ήδη έχουν σκάσει πάρα πολλά μηνύματα και χαίρομαι. Θέλω στο Twitter και στο Facebook σήμερα να μου πείτε τι πράγμα θα κάνατε για σας, για τον εαυτό σας. Δηλαδή, θα είναι μία συνήθεια που θα ξεκινήσει, είναι ένα χόμπι, είναι κάτι ρε παιδί μου, πώς να σου πω, ξέρω ότι έχετε όλοι πάρα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, πάρα πολλά μαθήματα, διαγωνίσματα, οι πανελλήνιες που έρχονται στη σχολή σας, εξεταστικές, τα πάντα. Όμως, δεν πρέπει να αφήνουμε όλο αυτό της καθημερινότητας, την πίεση να μας καταβάλει. Πρέπει να αναπνέουμε και πρέπει γενικότερα να έχουμε ρεθίσματα και να είμαστε δραστήριοι. Να μην καθόμαστε μέσα στο σπίτι μας ή γενικότερα να κλεινόμαστε μέσα στο δωμάτιό μας και να είμαστε σε μια φάση «Πω και τώρα δεν έχω βρέξει τι να κάνω και είμαι πεσμένος και δεν γίνω». Γενικότερα να ζείτε, μην αφήνετε την κάθε στιγμή της ζωής σας να περνάει, να κάνετε πράγματα, να τα θυμάστε, να ζείτε, να μην υπάρχετε απλά. Είμαι υπέρ αυτής της άποψης και γενικότερα εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να κάνεις πράγματα εκτός σπιτιού, αυτά που λέμε τα outdoor τις δραστηριότητες. Βέβαια, υπάρχουν και κάποια άτομα που δεν θέλουν, επειδή μπορεί να έχει κάποιος να ξεκινήσει ένα χόμπι, όπως για παράδειγμα να κάνει ένα μουσικό όργανο και να του αρέσει πάρα πολύ, έτσι. Γιατί μπορεί να του αρέσει πάρα πολύ μουσική. Κάποιος άλλος μπορεί να ξεκινήσει κάποιο άθλημα, κάποιο ομαδικό, κάποιο ατομικό. Κάποιος μπορεί να ξεκινήσει βόλεϊ, δεν ξέρω, beach volley, μπορεί να ξεκινήσει μπάσκετ, οτιδήποτε. Θέλω να δω αν εσείς μπορούσατε να. Τι θα μπορούσατε να κάνετε για τον εαυτό σας, για πάρτι σας, για να ξεφύγετε, για να ξεσπάτε κάπου, για να αναπνέετε, να σας παίρνει την κούραση και να σας παίρνει το μυαλουδάκι σας από τη σκληρή καθημερινότητα. Μας έχουν φάει πραγματικά οι ευθές. Πέστε, δεν μου έρχεται η λέξη. Οι ευθύνες. Κατάλαβες. Αυτό μας έχει φάει, κουλεράκια μου. Γι' αυτό εγώ σήμερα θέλω να δω τι θα σας άρεσε να ξεκινήσετε, τι θα κάνατε εσείς. Και μιας που το είπαμε τώρα το θεματάκι μας, ξεκινήστε να στέλνετε στο Twitter και στο Facebook, στο ειδικά διαμορφωμένο post, να διαβάσω εγώ εδώ τις μηνυματάρες σας, να ακούσουμε και τις μουσικάρες εδώ που επιλέγει ο Φάνης μας και να περάσουμε ένα ωραίο μεσημέρι Τρίτης. Και πριν συνεχίσω να σας πω πως θα έχετε δει στο post στο Facebook ότι σήμερα πραγματικά τρέχει ένας διαγωνισμός για το Μέναλο. Το ΜΑΤ λοιπόν και το Χιονοδρομικό Κέντρο Μέναλο μας πάνε για σκι, πολύ ενδιαφέρουσο, πολύ ενδιαφέρουσα δραστηριότητα. Όσοι είστε λάτρες snowboard, σκι και αυτά, και βουνό και χιόνια και τέτοια, ό,τι πρέπει. Κερδίζετε λοιπόν ένα πλήρη εξοπλισμό σκι 2 ατόμων, ένα διπλό free πάσο, μεταφορά μετεπιστροφής από Αθήνα για το Χιονοδρομικό Κέντρο Μέναλο. Τι κάνετε, απλά μπαίνετε στο www.mat.gr και ή συντονίζεται εδώ σε εκπομπές τις δικές μας και κερδίζετε ένα πλήρη εξοπλισμό σκι 2 ατόμων, ένα διπλό free πάσο είπαμε και μεταφορά μετεπιστροφής από Αθήνα, ναι, για το Χιονοδρομικό Κέντρο Μέναλο. Σήμερα λοιπόν θέλω στο post που έχουμε εδώ στο Facebook, θα το δείτε όλοι, για να μπείτε στην κλήρωση για τα 5 διπλά πάσα που θα δώσουμε, τα οποία θα ανακοινωθούν την Πέμπτη, να αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας, όπως κάνετε εδώ τα comment και αφήνετε στο post μας στο Facebook, να αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας, να δούμε ποιος το κερδίσει. Θα κερδίσετε 5 διπλά πάσα. Είναι πολύ ωραίος διαγωνισμός. Ο καιρός έχετε δει, βοριάς έχει γυρίσει, χιονιάς ποιοτικός,
Στο Μέναλο γίνεται χαμός, θα περάσετε τέλεια. Αξίζει να δοκιμάσετε και σκι και snowboard και όλες γενικά τις δραστηριότητες που γίνονται στο βουνό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και να, μια που είπαμε και το θέμα σήμερα, κάνε κάτι για σένα τώρα. Τι θα ξεκινούσες, μπορεί να ξεκινήσεις σκι ή snowboard. Και βασικά ξεκίνα με το να αφήσεις το ονοματεπώνυμό σου και όλα τα άλλα θα έρθουν μόνα τους. Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Εδώ πέρα, κάτσε να φορτώσω κανένα μήνυμα. Σήμερα υπενθυμίζω, μιλάμε για το τι θα έκανες εσύ για τον εαυτό σου. Κάτι για σένα, κάτι για να σου πάρει την κούραση και την πίεση γενικότερα που έχεις στην καθημερινότητά σου. Ξεκινάω με το πρώτο μήνυμα που έρχεται στο Twitter και είναι από τη Smile My Justin, τη φιλενάδα μου. Καλό μεσημέρι, καλώς τη μου. Θέλω να μάθω, λέει, κιθάρα. Θέλω να με μάθεις σερφ. Θέλω να γίνω τραγουδίστρια. Θέλω πάρα πολλά ακόμα, μακάρι να γίνουν. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Αυτά που θέλεις να κάνεις γίνονται εύκολα. Δηλαδή, είναι υλοποιήσιμα. Δεν υπάρχει. Γενικά, όταν έχεις θέληση, μπορεί να κάνεις τα πάντα, θεωρώ εγώ, να προλάβεις το οτιδήποτε. Για να περνάς εσύ καλά και να φεύγει λίγο το κεφάλι σου από όλα τα υπόλοιπα. Εγώ εντάξει, σας έχω πει, ξέρετε, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, μην είμαστε γραφικοί, κάνουμε το σερφ μας, κάνουμε, μου αρέσει πάρα πολύ το σκέιτ, έχω ξεκινήσει και, πέρσι, και από πέρσι beach volley, γενικότερα μου αρέσει και το κολύμπι πάρα πολύ, προσπαθώ να κάνω ό,τι κάνω, να το κάνω εκτός σπιτιού, δεν θέλω να κλείνω μέσα στο σπίτι, επειδή, ξέρεις, περνάω πάρα πολλές ώρες κλεισμένη κάπου. Είτε σε γραφείο, σπίτι, κτίρια, οτιδήποτε, στη δεύτερη δουλειά μου. Θέλω τι είναι να κάνω, το κάνω εκτός. Θέλω να βλέπω θάλασσα, θέλω να βλέπω φύση, πράσινο, ουρανό, ήλιο. Αμένα αυτά με ευχαριστούν. Βέβαια, κάποιος μπορεί να θέλει ξεκινήσει γυμναστήριο, μπορεί να θέλει να κάνει κάτι εκεί. Μπορεί να θέλει ξεκινήσει πιλάτες ή γιόγκα. Δεν είναι. Ο καθένας κάνει ό,τι του αρέσει. Εμένα απλά εγώ έχω μια δυναμία στη φύση και στη θάλασσα και μου αρέσει να τα κάνω έξω. Λοιπόν, τώρα το σερφ που θέλω να μάθεις. Πολύ ευχαρίστως και με πολύ μεγάλη χαρά αν θέλεις να ξεκινήσεις. Να έρθει, θα σου πω εγώ τι πρέπει να κάνεις. Να ξεκινήσεις με ασφάλεια εννοείται και να απευθυνθείς στους ειδικούς. Για να το μάθεις σωστά και να μην πιεστείς και να μην κουραστείς όπως έκανα εγώ που ένα χρόνο χτυπιόμουν μόνο και με καταλαβαίνεις. Λοιπόν, όσο για την κιθάρα, μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Γενικότερα μου αρέσουν τα έγχορδα και η κιθάρα είναι πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα το απολαύσεις άμα την ξεκινήσεις. Θα την βάλεις στο πρόγραμμα. Κώστας Δαγκίνης. Θέλω, Ευαγγελία, να ξεκινήσω δημοσιογραφία. Βάλε το λάθος με Λίνα Σλανίδου. Ρε Κώστα μου, να την ξεκινήσει δημοσιογραφία. Αλλά είσαι μικρούλης, πώς χρόνος εσύ. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις ακόμα, δεν πρέπει να τελειώσεις το σχολείο πρώτα. Για στείλε μου ένα μήνυμα. Λοιπόν, smile my Justin και αυτή σου την αφιερώνω. Λέει, κοίτα τον έρωτα της ζωής μου. Έλα, εντάξει τώρα, μην μου πεις τώρα ότι είναι ο Justin Bieber και κάνει σερφ. Αυτός είναι, δεν μπορώ να καταλάβω τη φωτογραφία. Για κοιτάξτε φωτό. Αυτός είναι ο Bieber, δεν μπορώ να τον καταλάβω. Κάτσε να δω το τατού. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Με πήγες αλλού ήδη. Παίζει να είναι και ο Justin Bieber. Στείλε μου, στείλε μου ένα μήνυμα γιατί ξέρεις τι, δεν μπορώ να διακρίνω αν είναι ο ίδιος ή όχι. Πάντως αν είναι ο ίδιος, τον αγαπώ. Γιατί κάνει και σκέιτ, κάνει και ωραίο σκέιτ, να ξέρεις. Λοιπόν, big time reunion. Εγώ πηγαίνω βόλεϊ και ξέρω κιθάρα. Θα ήθελα βέβαια λέει, να είχα περισσότερο χρόνο για να γυμνάζομαι πιο πολύ, αλλά τι να κάνουμε. Νομίζω ότι είσαι πολύ καλά. Άμα μπορείς και προλαβαίνεις μαζί με όλα τα άλλα που έχεις να κάνεις και βόλεϊ και κιθάρα, είσαι σούπερ. Ξεσπάς εκεί, σου παίρνει λίγο το μυαλουδάκι, έχεις και τη μουσικούλα σου έτσι και αυτά τις μελωδίες. Και το βόλεϊ κάνεις βόλεϊ το τύπου σαλά, κανονικό μέσα στο γήπεδο ή κάνεις beach έξω στην άμμο. Γεια στείλε μου να μου πεις, μπορεί να παίξουμε και μαζί καμιά φορά, ποτέ δεν ξέρεις. Κώστας Δαγκίνης, θα ήθελα να σταματήσω να συγχωρώ τους ανθρώπους τόσο εύκολα και να αρχίσω να πηγαίνω βόλτες μαζί σου, να σε γνωρίσω καλύτερα. Αλήθεια, όντως. Κοίταξε να δεις, δεν έχω χρόνο για βόλτες, Κώστα. Αλλά πολύ ευχαρίστως να έρθεις εδώ να με γνωρίσεις από κοντά και να κάτσουμε εδώ πέρα όσο μπορέσουμε, ένα τέταρτο, 30 λεπτά, όσα μπορέσουμε αυτό ανάμεσα στα break, στα διαλύματα και μετά, να με γνωρίσεις και να τα πούμε και να σου πω για τη δημοσιογραφία που θέλεις να ασχοληθείς. Smile my Justin, κοίτα ένα παιδί που ποπό δεν μπορώ, Ευαγγελάκη, σου αφιερώνω τη φωτό, σε αγαπάω πολύ, πανέμορφη όπως πάντα. Όχι, εντάξει, τώρα κοίτα. Εντάξει, respect, αγαπώ, μισό λεπτό να δείξω τη φωτογραφία. Τις δύο αγάπες μου προς το παρόν, ορίστε. Κοίτα φωτογραφία εδώ τώρα με skate. Κοίτα, το έχουμε, το δείχνουμε. Τι δείχνει το σκέιτ, όχι. Να το! Έλα, παιδιά, να σας πω κάτι να ξέρετε ότι γενικότερα το σκέιτ είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραίος τρόπος άθλησης, αλλά και γενικότερα εγώ δεν μπορώ να το βάλω, να σου πω την αλήθεια, στην άθληση. Δεν μπορώ να το εντάξω στα αθλήματα το σκέιτ. Το σκέιτ είναι και αυτός τρόπος ζωής, κατά με, έτσι, και θέλει
υπέρμετρη προσπάθεια. Πρέπει να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, τα όρια σου. Έχει πόνο, έχει τα πάντα. Ξέρεις, θέλει εκεί, θέλει αφιερώσεις ώρες, θέλει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος, θέλει καλή ισορροπία, θέλει γενικότερα, θέλει πάρα πολλά πράγματα. Και αξίζει, έλα μου. Αυτή είναι η Μαρία που ακούσατε, δεν πειράζει, το είπε δυνατά να ακούσουμε όλοι. Πάμε σε ένα break, επιστρέφω να φορτώσω περισσότερα μηνύματα και να πούμε και να πούμε και να πούμε περισσότερα πράγματα για αυτά που σας αρέσουν και για αυτά που θέλετε να κάνετε και στέλνετε ονοματεπώνυμο για το μέλλον, να πάμε για σκι και snowboard. Πάμε σε break! Έλα δυνατά, είναι στο κούλε! Παίξε λίγο τα μαλλιά σου! Δώσε ρε φάνη, φάνησε και ο Ρεξούλεξ σήμερα! Λοιπόν, κλινάκια μου γλυκά, επιστρέψαμε εδώ, είμαστε στο Cooler, όλο ζωντανά προλάβαμε και ήρθαμε. Γιατί ξέρεις τώρα, τρέχουμε και τα ρεπορτάζ. Πότε θα κάνουμε τα ρεπορτάζ, θα δείχνουμε εδώ να χαίρεστε. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν συζητάμε για το τι θα σας άρεσε εσάς να κάνετε κάτι για τον εαυτό σας, κάποια δραστηριότητα, κάποιο χόμπι, να ξεκινήσετε να βάλετε κάτι καινούριο στη ζωή σας, να δοκιμάσετε πράγματα γενικότερα και να βρείτε άλλου ερεθίσματα, ρε παιδί μου. Εγώ είμαι πολύ υπέρ, γενικότερα βαριέμαι πάρα πολύ εύκολα, να ξέρετε, και μ' αρέσει να δοκιμάζω πάρα μα πάρα πολλά πράγματα. Μερικές φορές το παρακάνω βέβαια, γιατί τα βάζω όλα μαζί και υπερφορτώνομαι και κουράζομαι και μπορεί να βαράνε υπερκοπώσει σε βροχή. Αλλά γενικότερα, να ξέρετε, όσο μπορείτε και όσο θέλετε, για μένα παιδιά, νομίζω μπορείτε να δοκιμάσετε τα πάντα ό,τι σας αρέσει. Δηλαδή, να ζείτε μια ζωή που μετά θα τη θυμάστε, να είναι γεμάτη η ζωή σας. Εγώ είμαι υπέρ αυτού και μακάρι η μέρα να είχε περισσότερες ώρες, το έχω ξαναπεί, ώστε να κάνω ακόμα περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, γιατί είναι καλό γενικότερα να διαβάζετε τα φροντιστήριά σας. Ξέρετε, είστε πάρα πολύ πιεσμένοι και με τις σχολές, με τις εξεταστικές. Έχει πάρα πολύ διάβασμα, πολύ θεωρία, πολύ γράψιμο, πολύ. Αλλά αν, αν το οργανώσετε σωστά με το χρόνο σας, μπορείτε να προλάβετε να αναπνέετε κιόλας. Και θα δεις ότι άμα πας για παράδειγμα μία ώρα και τρέξεις, ή μισή ώρα σου λέω τώρα ρε παιδί μου, ή πας μία βόλτα στη θάλασσα, στην παραλία, ή πας και κάνεις μία προπόνηση βόλεϊ που μας είπαν εδώ, ή παίξεις 50 λεπτά κιθάρα, θα δεις ότι μετά θα σου έρθει πολύ πιο ξεκούραστα το πρόγραμμά σου. Όλα θα σου έρθουν, γιατί σου παίρνει το μυαλό, ξεφεύγεις και μετά έχεις άλλη όρεξη, άλλη διάθεση. Ενώ άμα είσαι από διάβασμα σε διάβασμα, διάβασμα σε διάβασμα, δουλειά, κάποιες μυσικάς, πνίγεσαι, δεν έχει άλλο. Λοιπόν, συνεχίζω με μηνύματα στο Twitter. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Twitter και Facebook και να αφήνετε ονοματεπώνυμο για τα 5 διπλά πάσα που κληρώνουμε εδώ την Πέμπτη για να πάτε όλοι στο Μέναλο. Πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Αξίζει πραγματικά να ξεκινήσετε σκι ή snowboard γενικότερα και το σκι είναι καταπληκτικό. Είναι ωραία εμπειρία. Χριστίνα Γεωργόνη, θέλω να ξεκινήσω μαθήματα φωνητικής και να το κάνεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και άμα έχεις και τη βάση, άμα έχεις ωραία φωνή γενικότερα και το αγαπάς, μπορείς να εξελιχθείς και να κάνεις και τον ήρωα σου πραγματικότητα. Το τραγούδι είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι και τρόπος έκφρασης άλλωστε. Ραφαήλ Έιντζελ, επίσης λέει πριν βάλω γύψο, έκανα λίγο skate και πολύ mountain. Έλα ρε θηρίο, έκανε skate. Γιατί έχεις γύψο, μου χτύπησες. Κάτσε, εντωμεταξύ έχει κοπεί το μήνυμά σου, θα το βρω παρακάτω λογικά. Δήμητρα Μανάλη, γεια σου ρε Βαγγέλο, λέει, τι κάνεις. Εγώ θα ήθελα να αρχίσω κιθάρα, φωνητική και χορό, ειδικά χορό. Φιλίου, σε αγαπώ. Και εγώ σ' αγαπώ και συγχαρητήρια για τους βαθμούς που πήρες. 17 ακόμα κάτι έβγαλε το Δημητρούλη μας και μπράβο σου. Πολύ καλά σε βρίσκω. Στο επόμενο τετράμινο ένα τσικ πάνω λιγάκι εκεί και είσαι μια χαρά. Είσαι πολύ καλά νομίζω, Δημητρούλα μου, και να ξεκινήσεις και χορό. Ο χορός είναι πάρα πολύ ωραίος γενικότερα και γυμνάζεσαι. Αλλά και για τις κοπέλες, παιδί μου, είναι και ένα τρόπο να σου πω. Μπορεί να μπορείς να έχεις χρόνο να βγεις και να πας να χορέψεις, να τα σπάσεις. Όμως, άμα μπεις μια ώρα και κάνεις ένα μάθημα δυνατά, θα είσαι γεμάτος. Βενετία, βλέπω την εκπομπή πολύ καιρό και κάθε βράδυ σε όλο και καλύτερη. Λατρεύω την άνεση στην κάμερα και χόμπι λέει drums. Μα ευχαριστώ πολύ, Βενετία μου, να είσαι καλά. Εκτιμώ πάρα πολύ το μήνυμά σου και σε ευχαριστώ και τις παρατηρήσεις σου και για όλα. Drums, και εμένα θα μ' άρεσε να ξεκινήσει drums, γιατί είναι έντονο γενικότερα και θεωρώ ότι θα μπορέσω να εκφραστώ σίγουρα με την drums. Και με την κιθάρα όμως. Πολύ ωραία. Άμα πας λοιπόν για μάθημα, στείλε μας μια φωτογραφία να σε δούμε με την drums. Αλήθεια. Ryzen, πάω λέει φωνητική, γυμναστήριο, βόλεϊ και θέατρο και ήθελα πολύ να πάω χορό, όχι παραδοσιακό, αν και χορεύω και μόνο σαλά. Μπράβο ρε Ryzen, κάνεις πάρα πολλά πράγματα, συγχαρητήρια. Φωνητική, γυμναστήριο, βόλεϊ και θέατρο, wow.
Διαφορετικό το ένα με το άλλο, αλλά είδε, έχει και την καλλιτεχνική φλέβα, έχει το θέατρο και τη φωνητική, έχει το γυμναστήριο και το βόλιο, αθλητέ. Μπράβο! Φροντίζει και το σώμα, γενικότερα και το πνεύμα του και όλα. Μπράβο! Συγχαρητήρια μαζί σου! Big time reunion! Επειδή με ρώτησαν αν κάνω beach volley, όχι, κάνω μέσα σε γήπεδο, αλλά ξέρω και beach volley. Μπορούμε να συναντηθούμε το καλοκαίρι, να παίξουμε άμα θέλεις, να παίξουμε και μαζί. Να είμαστε team, οι δυο μας, άμα θέλεις, με πολύ χαρά. Κυριακή, θα ήθελα να ξεκινήσω ζωγραφική, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ το βόλεϊ και είσαι παρέμορφη. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κυριακή μου. Ωραία είναι, τελείως διαφορετικά και η ζωγραφική και το βόλεϊ. Τώρα έχει πιο μεγαλύτερη δραστηριότητα, έτσι κάνεις και τη γυμναστική σου, πιέσεις και όλα εκεί τα πάντα, θερμίδες, αυτά. Έχει και το αερόβιο το βόλεϊ μέσα, είναι για τις γυναίκες, είναι ό,τι πρέπει. Και έχεις και τη καλλιτεχνική φύση και η Κυριακή μας ζωγραφική. Στείλε μας τίποτα από αυτά που ζωγραφίζεις να σε δούμε και εσένα. Αν όχι σήμερα, στείλε μας και αύριο και μεθαύριο, όποτε θες. Αλλά να δούμε τι ζωγραφίζεις. Εγώ στη ζωγραφική είμαι άμπαλη, να ξέρεις, δεν το έχω. Είναι μία φατσούλα, είναι δύο ματάκια και ένα χαμόγελο. Δεν ξέρω να κάνω τα παραπάνω. Smile my Justin, ο Justin είναι στη φωτό που κάνει σερφ. Τον αγαπώ ακόμα παραπάνω, να ξέρεις. Και είναι και πολύ ευλογημένο άτομο, γιατί είναι ακριβώς σε μία χώρα όπου έχει, τι να σου πω, 100.000 σποτ για να κάνει σερφ. Εντάξει, τα παιδιά εκεί πραγματικά που μεγαλώνουν σε αυτές τις χώρες είναι ευλογημένα, το έχω πει εγώ, γιατί το έχουν αυτό το πράγμα για ψωμοτήρι. Κάθε μέρα μπορούν να ξεκινάνε τη μέρα τους με σερφ. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Μπαίνεις να κάνεις μία ώρα, να βγαίνεις, να πηγαίνεις στο σχολείο σου, στο κολέγιο σου, στη δουλειά σου, όπου. Είναι όπως, ρε παιδί μου, εμείς έχουμε εδώ το μπάσκετ, το βόλεϊ, το ποδόσφαιρο, τα αγόρια. Κάπως έτσι έχουν αυτοί το σερφ. Πολύ ωραία θα ήταν να είχαμε κι εμείς, αλλά εμείς πρέπει να περιμένουμε τις νοτιάδες να σκάσουν για να κάνουμε σερφ. Δεν έχουμε το κύμα που θα θέλαμε να έχουμε, αλλά όλα γίνονται. Λοιπόν, Κώστας Νταγκίνησεν όλοι μετά το σχολείο. Έχεις ακόμα, νομίζω, μετά το σχολείο, αλλά εννοείται ότι θέλεις και πληροφορίες και θα σε βοηθήσω και εγώ και θα στα πω και όλα. Αυτές θα ασχοληθείς με δημοσιογραφία και την αγαπάς. Με πολύ χαρά, αλλά θα σου πω, όπως και θα το λέγανε όλοι άλλωστε εδώ μέσα, και όλοι οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοι αυτά, θα σου πούνε να έχεις πολύ γερό στομάχι, πολύ υπομονή, επιμονή και αντοχή γενικότερα. Η δημοσιογραφία θέλει πολύ γερό στομάχι και γερά νεύρα, φίλε Κώστα Νταγκίνη, να ξέρεις, έτσι. Λοιπόν, Έλεν Γιαμπουράνη, εγώ θα ήθελα, λέει, να γίνω τραγουδίστρια, γιατί ασχολούμαι, λέει, πολύ με το τραγούδι και γενικά τραγουδάω συνέχεια. Σήμερα είσαι υπέροχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλεν μου, και να φανταστείς ότι ήρθα στο τσάκ από το ρεπορτάζ, δεν έχω κάνει κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, τραγουδίστρια. Ωραία, άμα σ' αρέσει να το κυνηγήσεις, αλλά ξέρεις τι γίνεται, να το μάθεις και σωστά. Δηλαδή, να έχεις μια βάση, να πας ένα οδείο, να κάνεις κάποια μαθήματα φωνητικής. Γιατί γενικότερα ο τραγουδιστής, όπως ακούτε γενικότερα και αυτά και σε τόσα σοου που έχω δουλέψει στο παρελθόν που είχε να κάνει με τραγούδι, να έχεις κλασική παιδεία. Άμα έχεις κλασική παιδεία στη μουσική, μπορείς να δοκιμάσεις να τραγουδίσεις τα πάντα. Μπορείς να πιάσεις ό,τι θέλεις. Μην το πας σε φάση. Το πας ανάποδα, άμα αρέσει να τραγουδάω, πάω και τραγουδάω. Πάρε, λάβε κάποια γνώση γενικότερα και θα σε βοηθήσει πάρα πολύ αυτό, αγαπάς. Ευγενία Μονοπαυλίδου, θέλω να μάθω κιθάρα και του χρόνου θα κάνω μαθήματα φωνητικής. Και βέβαια να κάνεις. Θα το συνδυάσεις πάρα πολύ ωραία με την κιθάρα. Και θα είναι πάρα. Τι μουσική ακούς, τι σε αρέσει να τραγουδάς γενικότερα. Και είμαστε ένα μηνυματάκι να μας φύγει. Λοιπόν, για να δω, κάτσε να κατέβω. Πω, η φωτογραφία του Justin με το σερφ τα σπάει, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, γιατί την ξαναβλέπω και σκέει τον Justin, αγαπώ επίσης. Λοιπόν, Μαρία Πίτερς λέει, Ευαγγελία μου, εγώ ασχολούμαι με το τραγούδι, αλλά πάντα ήθελα να ασχοληθώ με το χορό. Αλλά δεν πιστεύω ότι μου ταιριάζει. Γιατί να μην σου ταιριάζει. Γιατί όχι, τι είναι, δεν το έχεις καθόλου, δηλαδή παιδί μου, δεν το έχεις καθόλου με το ρυθμό, γιατί ξέρεις, υπάρχουν κάποια άτομα που θέλουν πάρα πολύ να χορέψουν, αλλά δεν το έχουν. Αλλά εγώ νομίζω ότι αν προσπαθήσεις θα το βρεις. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο γενικότερα. Και ωραίο το τραγούδι. Για να δω, η Ελίνα μας, θέλω να μάθω να παίζω κιθάρα, αλλά είναι αρκετά δύσκολο. Είσαι πανέμορφη, Βαγγελιό. Μουά, ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελινάκι μου γλυκό. Δεν νομίζω να είναι δύσκολη ρε, εσύ, η κιθάρα. Όχι, δεν νομίζω. Κοίταξε, κάθε αρχή και δύσκολη. Σε όλα πρέπει να περάσεις ένα στάδιο που και λίγο μπορεί να τα πάρεις, γιατί δεν το πιάνεις εύκολα, γιατί δεν το πιάνεις γρήγορα. Μπορεί όμως να έχεις ένα πολύ μεταδοτικό δάσκαλο και να τα πιάσεις αμέσως. Τώρα τι θες να σου πω, εγώ τι τραβάω στο σερφ ένα χρόνο που κάνω ένα χρόνο και ακόμα δεν μπορώ να σου πω ότι σερφάρω. Δεν φανταστείτε ότι σηκώνομαι και κάνω τα ride που βλέπετε στο διαδίκτυο. Καμία σχέση. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Πολύ υπομονή,
Είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω δοκιμάσει ποτέ στη ζωή μου. Οπότε φαντάζομαι ότι η κιθάρα θα είναι παιχνίδι για σένα. Αλήθεια στο λέω. Αλλά και εγώ έχω περάσει περιόδους που τα έχω πάρει, έχω απογοητευτεί, έχω βγει, έχω πετάξει το σανίδι μου κάτω και έχω πει: είμαι άχρηστη, δεν είμαι για τίποτα. Αλλά είναι μέρες και μέρες. Θέλει υπομονή. Όπως για παράδειγμα εδώ για το σκέιτ μου λέτε, θα σας πω πολύ κλισέ, αλλά άμα δεν πέσεις, δεν θα μάθεις. Δηλαδή, κανένας άνθρωπος δεν ανέβηκε στο σκέιτ και πήγε. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και θα πέσεις και θα χτυπήσεις και τα μούτρα σου θα φας και στο τέλος θα τα καταφέρεις άμα το δοκιμάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά θέλει να είσαι ασφαλής. Κατάλαβες. Γιατί αυτού του είδους δραστηριότητες εγκυμονούν και χτυπήματα. Έτσι. Εδώ, όποιος ασχολείται με αυτά, είναι δεδομένο ότι θα χτυπήσει. Ευχόμαστε λίγο, όχι πολύ. Λοιπόν. Κυριακή, γεια σου, Ευαγγελία. Θα ήθελα να ξεκινήσω μαγειρική. Ωραίο. Επίσης είσαι πανέμορφη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για τη φωτογραφία που μου έστειλες. Μαγειρική, πολύ ωραίο αυτό. Ναι, δεν μας το έχει πει άλλος. Ωραίο είναι και αυτό. Κοίταξε, μπορεί να ξεκινήσει με κάποιες συνταγές. Υπάρχουν πάρα πολλές στο διαδίκτυο. Μπορείς να πειραματιστείς μόνη σου. Μπορείς κάποια στιγμή να πας και σε μια σχολή ή σε κάποια σεμινάρια επίσης. Αλλά άμα θες να το ξεκινήσει, μπορεί να το ξεκινήσει και μόνη σου για αρχή. Εγώ δηλαδή θυμάμαι, ήμουν άσχετη με τη μαγειρική. Σας τα έχω πει. Κάποια στιγμή ξεκίνησα να μαγειρεύω. Και αυτό που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι όποιο φαγητό πήγαινα να φτιάξω για πρώτη φορά. Πάντα πετύχαινε. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Θες να το πεις τύχη του πρωτάρι, θες να πεις ότι το τσέκαρα από παντού, διάβαζα πολλές συνταγές ώστε να πετύχει. Επίσης, εγώ ρε παιδί μου είμαι στρατιώτης. Πάω, δεν πειραματίζομαι. Κάνω ακριβώς αυτό που λέει η συνταγή και αυτό που θα μου πούνε. Και πάντα έβγαινε ωραίο. Τα μοναδικά που δεν μου έχουν πετύχει ποτέ, μα ποτέ ακόμα και σήμερα, είναι πιο άνοστα και πιο λάσπη πεθαίνεις, είναι τα κανελόνια. Εγώ και τα κανελόνια, καμία επαφή. Δεν το έχουμε. Δεν τα ξαναπιάνω στα χέρια, δεν ξαναπειραματίζομαι. Όσες συνταγές και να έχω ανοίξει και να έχω διαβάσει, δεν τα πετυχαίνω. Τελεία. Αλλά μαζί σου στη μαγειρική, ωραίο θα είναι και ζαχαροπλαστική μετά θα είναι πολύ έτσι, ενδιαφέρον. Χριστίνα Νομικού, Ευαγγελία, ξέχασα να σου πω ότι σε αγαπάω λέει, πάρα πολύ. Και χώρεσαι, Χριστίνα, να σε καλά. Τι ωραίο μήνυμα. Μπορείς να βάλεις Boys and Noise και αν μπορείς να πεις στο Βαγγέλη, σε αγαπάμε V-Caters. Εννοείται, Βαγγέλη από τους Boys and Noise, αγαπάνε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ εδώ τα κορίτσια μου, να ξέρεις. Και άμα προλάβει ο φάνης μας, θα παίξει και Boys and Noise, εννοείται. Και Χριστίνακη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το πολύ γλυκό σου μήνυμα. Κωνσταντίνος Β, έχω αρχίσει γυμναστήριο. Το θυμάμαι, μπράβο. Που είναι κάτι λέει, που μου αρέσει πολύ. Δεν θέλω λέει, κάτι άλλο. Αν και κάτι σχετικό με μουσική δεν θα ήταν κακό. Πάρα πολύ ωραία είσαι με το γυμναστήριο. Άμα σ' αρέσει εκεί, πειραματίσου. Μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα στο γυμναστήριο. Μπορεί να πας και σε ομαδικά προγράμματα. Μπορεί να κάνεις και βάρη, και πόδια, και κοιλιά, και χέρια. Εν τω μεταξύ, όσο το παίρνεις, ρε παιδί μου, αυξάνεις και τα κιλά και το βάρος και αυτά. Και ανεβαίνεις level, δοκιμάζεις και άλλες ασκήσεις. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Πάμε! Πολύ ωραίο τραγούδι, Φάνη! Μπράβο! Λοιπόν, πάμε σε ένα break. Επιστρέφω εδώ, συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα. Μόλις επιστρέψουμε, θα περάσω στο Facebook για να προλάβω να διαβάσω και τα δικά σας στο Facebook. Και αφήνετε ονοματεπώνυμο για την κλήρωση που έχουμε για το Μέναλο, για το χιονοδρομικό κέντρο, για την Πέμπτη. Να κερδίσετε πάσα να πάτε εκεί πέρα στα χιόνια, μας στείλετε και φωτογραφίες. Πάμε σε break. Ο Ματάρα! Πάνη στη μουσική επιμέλεια μας τρελαίνει με τις υπερκομματάρες που επιλέγει. Κουλεράκια μου γλυκά και όμορφα, πόσο χαίρομαι που διαβάζω μηνύματά σας και με κάνετε πάρα μα πάρα πολύ χαρούμενοι που θέλετε να ξεκινήσετε πράγματα και να κάνετε πράγματα για την πάρτι σας και για τον εαυτό σας. Μπράβο σας! Μ' αρέσετε πάρα πολύ! Πάμε πριν συνεχίσω με μηνύματα να σας πω. Για το νέο μήνυμα λοιπόν του ΜΑΝΤ, εννοείται για τους ερωτευμένους, για το μήνα Φλεβάρι εδώ πέρα, το μότο μας είναι ένα. Only love, no rules. Και τι πρέπει να κάνετε λοιπόν για να συμμετέχετε κι εσείς στην πιο ΜΑΝΤ γιορτή των ερωτευμένων. Γιατί είπαμε, δεν γιορτάζουμε μόνο 14 Φλεβάρι, γιορτάζουμε γενικότερα και όλο το μήνα. Λοιπόν, μπαίνετε στο κανάλι του ΜΑΝΤ στο YouTube από το κινητό σας. Απλά πράγματα. Επιλέγετε το βίντεο κλιπ με τα χείλη της Ελένης Φουρέιρα ή αυτό με τα χείλη του Άρη από τους ΡΕΚ, ό,τι σας αρέσει. Πατάτε play και επιλέγετε full screen επίσης. Τραγουδάτε λοιπόν κρατώντας το κινητό μπροστά από τα χείλη σας, όπως θα δείτε το κάνουν και οι ίδιοι. Βάζετε τον κολλητό σας ή την κολλητή σας να σας βιντεοσκοπήσει και πάρα πολύ απλά και εύκολα ανεβάζετε αυτό το βίντεο στο Facebook με hashtag Only Love No Rules.
Κάνετε tag αυτόν ή αυτήν που σας ενδιαφέρει, που σας αρέσει, που την αγαπάτε, που έχετε σχέση, που οτιδήποτε. Και ζείτε την αγάπη όλο το Φλεβάρι με το μοναδικό μήνυμα που είπαμε. Only love, no rules. Για παίξτε μπάλιτσα να δούμε κανένα βίντεο και εμείς εδώ πέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το θέμα μας σήμερα. Είναι το τι μπορούμε να κάνουμε για μας, κάτι για μας, για τον εαυτό μας, να περνάμε καλά, να φεύγουν για λίγο τα προβλήματα και τα βάρη της καθημερινότητας και να αναπνέουμε, να αισθανόμαστε λίγο πιο ελεύθεροι και γενικότερα να κάνουμε ό,τι αγαπάμε. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τον εαυτό μας και ότι πρέπει να ζούμε την κάθε στιγμή και ότι okay, υποχρεώσεις είναι υποχρεώσεις, αλλά πρέπει να ζούμε κιόλας, τελεία. Σας το λέω, μην αφήνετε τα χρόνια σας να περνάνε και μην μπέφτετε στη λούπα με τα διαβάσματα, τα διαγωνίσματα, τις δουλειές, τα. Έπεσα κι εγώ κάποια στιγμή και δούλευα 6 χρόνια σερή και δεν έκανα τίποτα. Γι' αυτό τώρα τα έχω πάλι όλο μαζί και τα κάνω μαζί. Γιατί 6 χρόνια μόνο δουλειά έτσι. Δουλειά, δουλειά, ύπνο, δουλειά, ύπνο, δουλειά, ύπνο. Δεν πηγαίνει έτσι, παιδιά μου, στη ζωή, σας το λέω. Λοιπόν, Μπέλα Χόραν, καλησπέρα. Μου αρέσει πολύ το κολύμπι και ασχολούμαι με αυτό. Αλλά λατρεύω, λέει, και το θέατρο. Είσαι υπέροχη, Ευαγγελία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραίο το κολύμπι. Άλλος τρόπος άθλησης, καμία σχέση με το τρέξιμο, γιατί είναι ένας τρόπος γυμναστικής που θέλει αρκετή αντοχή. Και γενικότερα, όταν μπεις να το ξεκινήσεις, δεν πρέπει να απογοητευτείς. Γιατί θα δεις ότι στην αρχή θα σου είναι δύσκολο, δεν θα έχεις πάρα πολύ αντοχή να βγάλεις αρκετά μέτρα. Με το καλό να κάνεις και χιλιά μου, δεν έχω αυτό, μακάρι. Αλλά μην το παρατήσεις, θέλει να το παλέψεις πολύ. Απαιτεί πολύ καλή φυσική κατάσταση και εκείνη την ώρα πρέπει να είσαι, τι να σου πω τώρα, ο κορμός σου, τα χέρια σου, τα πόδια σου, πρέπει να λειτουργούν όλα και σε πολύ καλό ρυθμό και χρόνο. Αλλά είναι φοβερός τρόπος γυμναστικής, να το ξέρεις. Όπως και το τρέξιμο αντίστοιχα. Λοιπόν, για να δω παρακάτω, πάμε λίγο στο Facebook γιατί δεν θέλω να ξεχάσω τα μηνύματα στο Facebook. Ειρήνη Βίτα. Τώρα λέει: θέλω να πω σε μια θεατρική ομάδα, επειδή μου αρέσει πολύ το θέατρο και η ηθοποιία και ύστερα να το ακολουθήσω σαν επάγγελμα. Δηλαδή να μπω σε μια δραματική σχολή και από εκεί και πέρα, αν σταθώ, λέει, τυχερή, να ακολουθήσω. Τι ωραία τραγούδια. Φάνη, δώσε μας λίγο ένταση έτσι εδώ πέρα. Red Hot Chili Peppers. Πάμε! Ξεκινούσα κιθάρα, η ντρέμ δεν ξεκινούσα απλά για να παίξω τραγούδια των Placebo, των Linkin Park, των Red Hot Chili Peppers. Επίσης, αν κάποιος από εσάς κάνει κιθαρίτσα, γιατί εγώ ακόμα δεν την έχω πιάσει στα χέρια μου, όμως το έχω πίσω στο κεφάλι μου, το έχω να ξέρεις. Αν κάποιος κάνει και ξέρει κιθάρα, ας μας στείλει ένα ωραίο βίντεο εδώ πέρα. Πες ένα ωραίο κομμάτι που θα πω, ακούμε Red Hot Chili Peppers εδώ πέρα, οι Placebo παίζουν και μας αρέσουν, να δούμε έτσι λίγο τη μελωδία και όλα. Κάτσε Χριστίνακι! Γεια σας! Λοιπόν, ναι, άμα έχετε κανένα βίντεο και κάποιος παίζει κιθάρα, στείλτε μας ένα βίντεο εδώ να μας το αφιερώσετε να το δούμε. Το στείλτε βέβαια σήμερα, γιατί δεν θα προλάβω το παίξω. Το στείλω από αύριο. Λοιπόν, μετά λέει το Ειρηνάκι μας, λέει, θέλω να μπω, λέει, και σε μια σχολή δημοσιογραφίας, τώρα επειδή είμαι μικρή ακόμα και δεν μπορώ, λέει, να μπω σε σχολή ή κάτι τέτοιο, διαβάζω πολλά άρθρα στο ίντερνετ και τα λοιπά και μου αρέσει πολύ, κάνω όνειρα, ελπίζω να πραγματοποιηθούν. Και βέβαια θα πραγματοποιηθούν, γιατί έχεις θέληση και το βλέπω και καλά κάνεις. Γενικότερα, να ξέρεις, το διάβασμα, αν θες να ασχοληθείς με τη δημοσιογραφία, θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Γιατί, σου είπα, το διάβασμα δεν είναι μόνο σχολείο, εξετάσεις, να γράψουμε καλά, να ικανοποιήσουμε τον παππού και τη γιαγιά και τη μαμά και τον μπαμπά. Η γνώση σας έχω πει είναι για σας, για την πάρτι σας. Με τη γνώση θα οπλιστείς για να είσαι γενικά δυνατός και στη ζωή και σε αυτά που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσεις. Γιατί άμα αυτό εδώ στροφάρει και δουλεύει, δεν θα έχεις να φοβάσαι τίποτα για τη ζωή σου. Μπορείς να αντιμετωπίσεις τα πάντα. Πρέπει να, άμα καλλιεργήσεις το μυαλό σου, θα είσαι πολύ καλά. Αλήθεια σου λέω. Να συνεχίσεις να διαβάζεις και να διαβάζεις και βιβλία και να διαβάζεις γενικότερα ό,τι σου αρέσει. Δεν χρειάζεται να πιέζεσαι, αλλά θα σε βοηθήσει πάρα πολύ στη δημοσιογραφία και στο λόγο σου. Δουκένη Σταμπουλή. Εγώ από τότε που σταμάτησα τα αγγλικά και τα πήρα, λέει, τα πτυχία μου. Ναι, Δουκενάκι μου. Λέει, έχω ξεκινήσει drums. Δουκένη, μ' αρέσεις πάρα πολύ. Θέλω φωτογραφία να σε δω με την drums. Οπωσδήποτε. Όποτε τη βγάλεις. Άννα DFN, βάλτε tweet. Δεν το προλάβαμε να ξέρεις σήμερα, γιατί μπήκαμε στο 90. Αύριο πάλι, Άννα Μαρία. Μου αρέσει το βόλεϊ όπου πάω κιόλας. Επίσης, αν και ο μοντέρνος χορός. Θα ήθελα να κάνω μια καινούρια αρχή γενικά σε όλα. Κάνε με
Αντ. Είσαι υπέροχη. Ευχαριστώ. Άννα Μαρία μου, έχουν γεμίσει τα προφίλ μου και τα δύο. Θα δω τι θα κάνω. Θα φτιάξω τρίτο ή κάτι άλλο θα κάνω. Στο υπόσχομαι. Δεν είναι ότι δεν σας δέχομαι γιατί δεν το κάνω. Είναι ότι γιατί δεν με αφήνει το Facebook. Να ξέρεις, με πολύ χαρά να σας δεχτώ όλους. Πολύ ωραίο το βόλεϊ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και να ξέρεις, τις γυναίκες κάνει και πολύ ωραίο κορμί. Ντανιέλα, θέλει τα Δέλτα. Το χόμπι θέλω να ξεκινήσω το τραγούδι, διότι όλοι μου λένε ότι έχω ωραία φωνή. Να το κάνεις τότε. Ευαγγελία, σε λατρεύω, βάλτε Boys and Noise. Για εκείνη τη τσούρα, θα ήθελα πολύ να πάω φωνητική και χορό. Πήγαινα ρυθμική, αλλά επειδή έχω θέμα με τη σπονδυλική μου στήλη, σταμάτησα. Επίσης, ως χόμπι λέει παίζω πιάνο. Μπράβο! Και έμαθα λέει μόνη μου. Συγχαρητήρια. Φάνη μου, βάλε η DJ Pitchy και τον Cranberry στον Zombie. Πολύ ωραίο τραγούδι. Ευαγγελία, σ' αγαπάμε και εγώ σας αγαπώ πάρα πολύ. Δεν θα προλάβω να παίξω Pitchy σήμερα, γιατί πρέπει να κλείσω σιγά-σιγά. Μην ανησυχείτε, αυτό ήθελα να πω, γιατί μου στέλνουν και πάρα πολλά παιδιά για τους τραυματισμούς και εγώ έχω τραυματισμό στο γόνατο. Να ξέρεις, έχω ρίξει έσω μηνίσκου, δεν μασάμε μία, απλά πρέπει να το προσέχεις και δεν σε σταματάει τίποτα από το να κάνεις αυτό που αγαπάς. Μπορεί να μην μπορείς να κάνεις ρυθμική γυμναστική, που είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά μπορείς να κάνεις άλλα πράγματα και χαίρομαι που μου το λες. Η ακίνθη και οι υπόλοιποι, μην σταματάτε να κάνετε πράγματα για σας, για τον εαυτό σας. Όλα γίνονται γενικότερα και όλα δεν. Εγώ για παράδειγμα πάω σκέιτ, εννοείται πονάει το γονατό. Μετά βάζω πάγο και μια χαρά μου περνάει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνω αυτό που αγαπάω και να μην σταματήσετε ποτέ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Δεν πρόλαβα να διαβάσω άλλα, αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου τα στείλατε. Ελπίζω να σας βοηθήσαμε έτσι. Να σας το βάλαμε πιο πολύ στο μυαλουδάκι σας, να το βάλετε σαν στόχο και να ξεκινήσετε άμεσα, να κάνετε πράγματα για σας που αγαπάτε, να χαμογελάτε, να έχετε θετική ενέργεια και αύριο εδώ με πολύ ωραίο θέμα στο Cooler μεσημέρι στις 3 στο MAD TV. Κουλεράκια μου, φιλάκια, πολλά.